Κάθε καλοκαίρι μαζί με τους τουρίστες ανθεί και το φαινόμενο της επετείας. Κάποιοι είναι επαγγελματίες του είδους και σκαρφίζονται την οποιαδήποτε ιστορία μπορεί να συγκινήσει ευαίσθητους πολίτες για να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να τους δώσουν χρήματα. Κάθε χρόνο αρκετοί είναι εκείνοι ανά την Ελλάδα που δηλώνουν πρώην χρήστες μέλη του ΚΕΘΕ Αριάδνη και ζητούν χρήματα από την αγορά κάποιου αντικειμένου, ημερολογίου, αναπτήρα ή στυλό. Στο ΚΕΘΕ Αριάδνη έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες καταγγελίες για άτομο που επαιτεί στο όνομα του κέντρου στα Χανιά. Επίσης, ένας άλλος τρόπος να εξαπατήσουν την ευαισθησία των πολιτών είναι να πουλάνε κάποια περιοδικά άσχετα με το πρόγραμμα και να κόβουν κάποιες ψεύτικες αποδείξεις ή ψεύτικες σφραγίδες κτλ. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δύο καταγγελίες που αφορούσαν πώληση αντικειμένων εξ ονόματος του ΚΕΘΕ Αριάδνη και του προβλήματος της εξάρτησης με τα ναρκωτικά. Το ΚΕΘΕ Αριάδνη εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε κλήσεις για χρήματα στο όνομα του κέντρου από κάποιους που δηλώνουν μέλη των προγραμμάτων απεξάρτησης, καθώς το ΚΕΘΕ δεν θα τους έβαζε ποτέ σε τέτοια διαδικασία που θυμίζει συμπεριφορές για αποκόμιση χρημάτων από την αγορά ναρκωτικών. Τέτοιες ενέργειες δεν γίνονται ποτέ από το ΚΕΘΕ Αριάδνη, δεν συμβαίνουν στο πρόγραμμα. Τα άτομα για απεξάρτηση δεν βγαίνουν ποτέ για επαιτία. Εμάς ο στόχος μας είναι η αυτονομία των ανθρώπων και όχι να γίνεται αυτή η κατάσταση. Και εφιστούμε λίγο την προσοχή στους πολίτες, γιατί μπορεί να εξαπατηθούν από άτομα τα οποία λένε για κάτι τέτοιο. Αν κάποιος επιθυμεί να ενισχύσει οικονομικά τα προγράμματα του κέντρου, μπορεί να το κάνει επικοινωνώντας με τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και όχι μέσω εκείνων που επικαλούνται ότι πουλώντας ένα ημερολόγιο στο δρόμο καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Όλες οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν και παρέχονται δωρεάν και όποιος θέλει με κάποιον τρόπο να ενισχύσει το πρόγραμμα μπορεί είτε παρέχοντας εθελοντικές υπηρεσίες, να παραχεί εθελοντικά οτιδήποτε θέλει. Αν πρόκειται για κάτι οικονομικό, επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, με το τμήμα την υπεύθυνη των χορηγιών κτλ. Και γίνεται μια διαδικασία νόμιμη. Εμάς μας εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας. Δεν προκύπτει να κάνουμε τέτοιες ενέργειες για να ζητάμε οικονομική ενίσχυση σαν πρόγραμμα. Πάντως, όσο πλησιάζουμε στην κορύφωση της σεζόν τον Αύγουστο, τόσο θα βλέπουμε τους επέτες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης να αυξάνονται.